Να πάμε σε ένα σημαντικό ψήφισμα που είχαμε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφορά την Ουγγαρία και τι θα λέγαμε τις παραχωρήσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον Βίκτορ Όρμπαν με στόχο να εκμεύσει την συγκατάθεσή του για βοήθεια στην Ουκρανία. Η οποία το Ουγγαρία, να πούμε απλώς που... να θυμίσω, έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εξάμηνο, έτσι δεν είναι? Ναι, ωραία. Ακριβώς, ωραία. Ακριβώς. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι να μην ενδώσει στον εκβιασμό του Όρμπαν. Έχουμε και έκτακτη σύνοδο κορυφής την 1η Φεβρουαρίου, ναι, όπου συζητιέται η αναθεώρηση του πολυετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και η βοήθεια προς την Ουγγαρία. Το ψήφισμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρασε με 345 ψήφους υπέρ, 104 κατά και 29 αποχές. Και να πούμε ότι υπάρχει μια γενικότερη εκφράση, μια γενικότερη ενισχύση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικώς για τα δημοκρατικά δικαιώματα στην Ουγγαρία και το κράτος δικαίου. Και να θυμίσουμε ότι το Δεκέμβριο η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνοιξε τη διαδικασία, ναι, ταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, με τον Όρμπαν πρώτο να κερδίζει από δέσμευση να ξεπαγώνουν 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τα παγωμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τα έχει παγώσει ως κυρώσεις για την μη τήρηση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία. Και βέβαια αυτό κατέστη εφικτό με τον Όρμπαν, όπως είχαμε μεταδώσει τότε και μεταδώσαν για τα διεθνή μέσα, να έχει φύγει για καφέ προκειμένου να απέχει από την ψηφοφορία και να δώσει τη δυνατότητα στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχουν μια πρώτη ψηφοφορία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που φαίνεται ότι έχει μια, θα λέγαμε, διακομματική, αν κρίνουμε από τις πολλές ψήφους με τις οποίες πέρασε το ψήφισμα, αντίληψη, δεν θέλει. Θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδίδει στους εκβιασμούς του Όρμπαν, ο οποίος βέβαια χρησιμοποιεί μάλλον το βέτο, όχι ότι ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το θέμα της Ουκρανίας, το χρησιμοποιεί ως μέσο πίεσης για να πάρει πίσω τα κονδύλια που έχουν παγώσει και να ενδώσει, έτσι, πιθανότατα σε βοήθεια προς την Ουκρανία, ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση του Φεβρουαρίου. Μια Ουγγαρία η οποία, να πούμε, έχει και τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, έτσι, στο 9% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ναι, αυτό να... βέβαια είναι ίδιο πολλών πρώην ανατολικοευρωπαϊκών χωρών και είναι ένα άλλο μεγάλο οικονομικό ζήτημα το οποίο δεν νομίζω θα λυθεί όλος αυτός ο φορολογικός ανταγωνισμός. Έχουμε χώρες με μηδέν φορολογία, πολύ χαμηλή φορολογία, ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάω για γνωστά φορολογικούς παραδείσους που υπάρχουν ακόμα και εντός Ευρώπης, αλλά τουλάχιστον είναι κάποια πριγκιπάτα κτλ. Τα οποία τουλάχιστον δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μιλάμε για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα.